Ένα βήμα πιο κοντά σε κάθε ηλικιωμένο που είτε αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας είτε ζει μοναχικά, μη έχοντας κάποιον να νοιαστεί γι' αυτόν, έχει κάνει το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Ρεθύμνου, ο οποίος κατάφερε να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει εντελώς δωρεάν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που στεγάζεται στην καρδιά της παλιάς πόλης. Η εν λόγω κοινωνική δομή εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση, με συνέπεια να αυξήσει το δυναμικό της από 25 σε 45 φιλοξενούμενους, ενώ ενισχύθηκε και με επιπλέον προσωπικό που παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα στους ηλικιωμένους. Εκεί μπορεί να έρθει ο ηλικιωμένος, τον παίρνουμε εμείς από το σπίτι του, τον έχουμε εκεί μέχρι το απόγευμα, έχει κρεβάτια να ξαπλώσει το μεσημέρι, έχουμε μπάνιο, μπορούμε να κάνουμε το μπάνιο του, τρώει εκεί και το πρωινό του και το μεσημεριανό του, υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό, τώρα προσλαμβάνουμε και γιατρό, οπότε όλη του η υγειονομική περίθαλψη είναι πλήρης και πολύ ποιοτική. Το κηφί της παλιάς πόλης φιλοξενεί κατά βάση μοναχικά άτομα αλλά και ηλικιωμένους που ακόμα και αν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον, εν τούτης για κάποιες ώρες είναι αναγκασμένοι να μένουν μόνοι τους. Υπάρχει λεωφορείο του Δήμου με ειδική υποδομή μπάρας για αμαία που μαζεύει τους ηλικιωμένους αυτούς, τους φέρνει στο κέντρο του κηφί και το μεσημέρι τους πάμε σπίτι τους. Θέλω να το ξέρει ο κόσμος ότι ακόμα έχουμε κάποιες θέσεις ελεύθερες, να κάνουν αίτηση, να έρθουν να δουν το κήφι από κοντά. Για μένα είναι μια δομή κλειδί αυτή τη στιγμή, γιατί και εκεί ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα, είτε μετά από ένα εγκεφαλικό, είτε μετά από ένα σοβαρό κάταγμα, εκεί βρίσκει τη θέση του. Όπως εξηγεί στην Κρήτη TV η Άννα Ελευθεριάδου, πέρα από το κηφί, ο Δήμος έχει οργανώσει καλά ένα ολοκληρωμένο δίκτυο φροντίδας των ηλικιωμένων του, που μέσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι εκτείνεται από την Ελεύθερνα έως και τα Μυριοκέφαλα, προσφέροντας υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Που μετά την νοσηλεία μπορεί στο σπίτι, γιατί έχει νοσηλευτικό και λιποπροσωπικό, μπορεί να βοηθήσει τον ηλικιωμένο. Και φυσιοθεραπείες μπορούμε να πάμε να κάνουμε στο σπίτι και όλη την νοσηλευτική φροντίδα, τις αλλαγές του, τις αιμοληψίες του, τα πάντα. Αυτό είναι αρκετά βοηθητικό. Επιπλέον, πέρα από την ιατρική φροντίδα που παρέχεται, το εξειδικευμένο προσωπικό του δικτύου παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους, ώστε ανάλογα με την κάθε περίπτωση να μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, λαμβάνοντας ακόμα και τα επιδόματα που δικαιούνται. Από εκεί και πέρα, το κέντρο κοινότητος που στεγάζεται στο Δημαρχείο από τη μεριά της Γερακάρη, είναι στελεχωμένο και πολύ δραστήριο και μπορεί ο κάθε ρυθμιώτης εκεί να βοηθηθεί, να δει τι δικαιούται από επιδόματα, πώς να τα πάρει, πώς να κάνει τα χαρτιά, πώς να πάει να πάρει αναπηρική σύνταξη, πώς να κάνει ραντεβού για το ΚΕΠΑ. Όλα αυτά γίνονται εκεί.